μια άκρως συγκινητική και δεύτερη μέρα σήμερα. Είναι η πρώτη μέρα που γύρισαμε από το χειρουργείο. Είναι καλά, αλλά δεν πάει να είναι ένα όν που έχει πληγωθεί. Έχετε γράψει διάφορα για το αν πρέπει ή δεν πρέπει. Δεν έχει σημασία. Όσο ότι τέτοιες στιγμές μας θυμίζουν ότι όλα τα όντα όταν πληγωθούν κουρνιάζουν, θέλουν αγάπη, θέλουν φροντίδα. Είναι πολλές φορές που συγκινούμε πολύ που την βλέπω έτσι την Ελλά. Ξέρω ότι θα γίνει μια χαρά. Αλλά δεν πάει να είναι πολύ συγκινητικό. Θα πούμε πάλι αύριο. Η επόμενη μέρα από χτες, που ήταν μια άκουσα συγκινητική ημέρα και από ό,τι βλέπετε η Ελλά έχει συνέλθει. Καλά στο κορίτσι. Καλά στο κορίτσι. Είναι πολύ καλύτερα, περπατάει, παρόλο που πρέπει να την βάλουμε σε περιορισμό για να μην κινείται πολύ λόγω της εγχείρησης. Όμως έχει πάρει τα πάνω της και όσο περνάνε οι μέρες θα είναι όλο και καλύτερα. Οπότε είναι χαρά πολύ. Oh, αυτό το πλαστικό της έχει αλλάξει τα φώτα, η αλήθεια. Είναι τη συνέχεια. Σουγκράει, κουτουλάει. Θα έκανα μισή λόγο του πρώτη πρασινάδα, αλλά όλα βαίνουν καλώς. Βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί πάντα, η θεραπεία πάντα θέλει ζέστα, θέρμη, ήλιο. Είτε είναι φυσικός ήλιος, είτε είναι θέρμη από την καρδιά προς καρδιά. Οπότε η Ελλάδα, επειδή ξέρει καλύτερα από όλους μας, μετά τη μικρή μάσα που έκανε με την Βασινάδα, από ό,τι βλέπετε πίσω, έχει κάτσει τον ήλιο και ευχόμαστε όλοι σιγά σιγά να αναρρώνει. Ω, αυτά είναι ξάπλες. Ζέστα. Τα τραύματα φέρνουν ζέστα.